Μπορεί κάποιοι να απολαμβάνουν αυτές τις μέρες να κάθονται μπροστά στο τζάκι τους. Κάποιοι άλλοι όμως απολαμβάνουν αυτό. Οι λάτρεις των θαλάσσιων σπορ δεν ησυχάζουν ούτε το χειμώνα και ξεχύνονται στις παραλίες όταν οι συνθήκες τους δίνουν το πράσινο φως. Από Αθήνα είμαι, έχω έρθει για διακοπές στην Κρήτη και έχω και φίλους από εδώ και σήμερα έβγαλε λίγο καιρό και ήρθαμε για σερφ. Άθλημα είναι σπορ, παιδί μου, όπως όλα τα σπορ. Άλλοι κάνουν windsurf, άλλοι κάνουν kitesurf, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, είναι όλα σπορ. Είναι ό,τι σου προσφέρει ένα σπορ, αντίστοιχα και το σερφ. Απλά έχει και τον παράγοντα θάλασσα, ότι πρέπει να μπεις μέσα. Τι προσφέρει όμως το σερφ μέσα στο χειμώνα? Επιβλαβές δεν είναι. Στα πλαίσια που προσέχεις να μην κρυώσεις, ντυθείς μετά, δηλαδή αφού του βγεις, δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή το μόνο που είναι είναι το κρύο. Αλλά εδώ υπάρχουν χειμερινοί κολυμβητές. Τώρα με τη στολή θα κολλήσουμε. Πέρα από το γνωστό σε όλους μας σέρφινγκ, η νέα μόδα επιτάζει το SUP. Πρόκειται για τη συντομογραφία του stand-up paddle και στα ελληνικά όρθια κοπηλασία σε σανίδα. Η Τζέννη, λάτρης του είδους από τα ξεκινήματά του στην Ελλάδα, όποτε δει ότι ο καιρός το ευνοεί, αρπάζει τη σανίδα και το κουπί της και κοπηλατεί προς τα κύματα. Χειμερινό, καλοκαιρινό, κύμα, ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση. Είναι ένα χόμπι. Μπορείς να το κάνεις με κύματα, μπορείς να το κάνεις σε flat θάλασσα, χειμώνα, καλοκαίρι. Να, τα παιδιά εδώ είναι σέρφερ. Τα δημοφιλή διεθνώς αυτά θαλάσσια αθλήματα κάνουν δυναμική είσοδο στους Έλληνες λάτρεις των αθλημάτων και όχι μόνο. Και σε όσους θέλουν να ασχοληθούν, αυτοί που ασχολούνται με το είδος λένε ότι δεν κοστίζει πολλά, ενώ προσφέρει και καλή υγεία σε όσους το τολμούν και για το χειμώνα. Λεφτά δεν θέλει ιδιαίτερα, μια σανίδα θέλει και μια στολή για το χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται τίποτα. Καλύτερα να ξεκινήσει να ασχολείται καλοκαίρι γιατί είναι πιο εύκολο και ευχάριστο. Και μετά, όποιος του αρέσει, συνεχίζει και πάει και το χειμώνα και το καλοκαίρι και η συνέχεια. Δεν αρρωσταίνεις καθόλου. Δεν το συγκράτησα καθόλου, τίποτα. Γιατί? Όλη μέρα μες στη θάλασσα τα μικρόβια πεθαίνουν. Δεν μπορούν να ζήσουν, πίστεψέ με, με τόσο κρύο. Για όσους επιθυμούν να τολμήσουν λοιπόν, αρπάξτε μια σανίδα. Και όπως λένε οι σέρφερς, καλά κύματα.